Δυστυχώς η ακρίβεια καλπάζει και απομακρύνει ένα από τα αγαπημένα προϊόντα των Ελλήνων, τη φέτα, που κάποτε είχε μια σταθερή θέση στο τραπέζι κάθε οικογένειας. Ένα τεταρτό γιατί πλέον έχει φτάσει στον Θεό η φέτα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να πάρουμε παραπάνω, λένε οι καταναλωτές. Από εκεί που η φέτα υπήρχε καθημερινά σε γενναία ποσότητα στο οικογενειακό τραπέζι, είτε στη χωριάτικη σαλάτα, είτε σαν συνοδευτικό του φαγητού, τώρα οι καταναλωτές προσπαθούν να την περιορίσουν, βλέποντας την τιμή να αυξάνεται διαρκώς. Κάποτε τη φέτα τη βάζαμε στο τραπέζι πλούσια και ωραία και τώρα τη βάζουμε κομματάκι κομματάκι. Καλύτερα να πάρουμε κρέας παρά φέτα. Συγκεκριμένα η φέτα ανά κιλό που το 2022 την βρίσκαμε με μεγαλύτερη τιμή στα 9 ευρώ, σήμερα αρχίζει από τα 11,5 ευρώ και φτάνει μέχρι και τα 14 ευρώ. Αύξηση 15 έως 25%. Είναι απαραδεκτό αυτή τη στιγμή η φέτα που είναι ελληνικό προϊόν να πωλείται σε αυτή την τιμή, λένε οι παραγωγοί. Σε πρόσφατο άρθρο της η Φινάλσια Τάιμς αναφέρει πως η κακοκαιρία Ντάνιελ που έπληξε τη Θεσσαλία θα φέρει ελλείψει στο αγαπημένο τυρί των Ελληνών. Οι πρώτε εκτιμήσει μιλούν για μείωση τη παραγωγή τη φέτα κατά 10-15% λόγω τη καταστροφική πλημμύρα. Στο ράλι τη ακρίβεια, στην δική του θέση διενδική και το λευκό Είναι χαρακτηριστικό πω σήμερα στα σούπερ μάρκετ κοστίζει από 7 μέχρι 9,5 ευρώ, όταν έναν χρόνο πριν το βρίσκαμε από 5 μέχρι 6,5 ευρώ. Υπάρχουν άλλα τυριά που είναι πολύ πιο αξιόλογα και μπορούμε να πάρουμε κάτι άλλο αντί για φέτα.